Δεν είναι τυχαίο τα νούμερα που καμιά φορά μιλάνε από μόνο του, ανεξάρτητα από το πώς παρουσιάζεται, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν υπάρχει εδώ. Ζούμε στην περιοχή και ξέρουμε τα προβλήματα και ξέρουμε ότι υπάρχουν ανάγκες και ξέρουμε ότι υπάρχουν κενά. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Αλεξανδρουπολίου και ένα ιστορικό ρεκόρ χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, από τα 10 περίπου εκατομμύρια του 2019 έχουμε φτάσει στα περίπου 25 αυτά τα 4 χρόνια. Υλοποιήσιμα 25. Υλοποιήσιμα 25, χρηματοδοτούμενα. Έχουμε δηλαδή διεκδικήσει. Δουλεύονται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει 25 εκατομμύρια έργα. Δουλεύονται 25 εκατομμύρια έργα και δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το νούμερο τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον ΑΒΜΙΕ που δεν μπαίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα ή δεν μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Άρα βάλτε ακόμα 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτά τα έργα. Αλλά δεν τα αναφέρω αυτά γιατί δεν είναι μέσα στη συζήτηση που κάνουμε. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε ότι δεν είναι. Στο παρελθόν, πού μπορούμε να πούμε αύριο το πρωί στον κόσμο, εδώ που είμαστε, ότι ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή, εμείς, σαν Δήμος Μαλεπιζίου, δουλεύουμε 25 εκατομμύρια έργα. Λοιπόν, πού είμαστε εκεί, πού είναι αυτά τα 25 για να ξέρω εγώ αύριο το πρωί, πού να το σε πω. Ότι ξέρετε κάτι, εδώ είμαστε εκεί. Δημήτρη, υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα, μπορεί να το πάρετε, να το δείξετε στον κόσμο και να το. Θα το πάρουν και οι δημοσιογράφοι και μπορούν αναλυτικά να το δημοσιεύσουν και στα site και σε εφημερίδες. Εμείς τα καταγράφουμε όλα τα έργα εδώ στον προϋπολογισμό. Δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Για παράδειγμα, μόνο στην Ελευθερίου Βενιζέλου έχουμε 5.800.000 ευρώ προϋπολογισμό στο τμήμα που χρηματοδοτείται από Αντώνης Λίτσης, 7,5 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και με ίδιους πόρους. Στο υπόλοιπο που μας ελευθερεί ο Βενιζέλου, έχουμε άλλα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλο το Δήμο, σε όλη τη Δημοτική, μετά από τον Πουρσόνα, από τον Άγιο Σπυρίδωνα, από τα χρηματοδοτούμενα έργα του Φούδου που είναι στο μνημείο του Κουκκινιάκου, η αγροτική οδοπία, η Κατρή Καμάρα, το έργο στη Ροδιά, το βιοκλιματικό 3 εκατομμύρια ευρώ στον παλιό συνεταιρισμό, τα έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων στα σχολεία. Οι αναπλάσεις Ευαγγελίστρια, στην Τήλισσο, είναι πάρα πολλά. Στο Φόδελε τα έργα που αφορούν και στο νέο δρόμο που διανύγεται στα νότια, στα ανατολικά του χωριού, την εκκλησία στον Άγιο Γεώργιο, το μουσείο του Ελγκρέκο, το γήπεδο που τελειώνει και λίγα πράγματα στο Φόδελε. Πάρα πολλά έργα στο Γάζι μέσα. Είναι πάρα πολλά έργα που εκτελούνται και που θα εκτελεστούν το επόμενο χρονικό διάστημα που δεν έχουν ξεκινήσει. Άρα ο κόσμος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δει αυτά τα έργα γιατί δεν έχουν ξεκινήσει. Για παράδειγμα, και τα δύο έργα της Ελευθερίου Βενιζέλου είναι στη διαδικασία των διαγωνισμών, στη διαγωνιστική διαδικασία. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνει ο διαγωνισμός. Θέλω να πιστεύω με βάση τις εκτιμήσεις και τις υπηρεσίες ότι σε περίπου 2 μήνες θα μπορούμε να υπογράψουμε σύμβαση με τον ανάδοχο αφού ξεμπλόκαρε το έργο από τις δικαστικές διαδικασίες και το έργο του Αντώνη Στρίτσης που αφορά και αυτό στην Ελευθερίου Βενιζέλου, τα 5.800 και αυτά αναμένεται η απόφαση για αυτό το έργο από το Διοικητικό Επιτελείο Χανίων μέσα στις αρχές του Απρίλη. Άρα και εκεί μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε υπογραφεί σύμβαση και θα ξεκινήσει το έργο. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα έργα, όπως είναι τα 850 χιλιάρικα που δεν ξέρω, μπαίνουν στον προϋπολογισμό αυτά. Μπήκαν στον προϋπολογισμό 850 χιλιάρικα που ήρθαν σήμερα και που αυτά θα ξεκινήσουν να γίνονται. Είναι έργα αποκαταστάσεων στο Παλαιόκαστρο που δεν τα ανέφερα πριν. Αποκατάσταση με τις πλημμύρες που έχουν γίνει εργασίες στο Παλαιόκαστρο και στη Λιγαριά. Είναι οι εργασίες που γίνονται στην αγροτική οδοπία. Άλλες 400.000 ευρώ ή 250.000 ευρώ που είναι που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα Κουσόνα. Είναι πάρα πολλά έργα λοιπόν που συμπληρώνουν το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και που έχουν περάσει σε αυτό το πρόγραμμα.